Κυριακή μέχρι προχθές, αλλά και αν υπήρχε, τολμούσε κάποια εταιρεία να έκανε έρευνα, θα ήταν αντιεπιστημονική, διότι τον Αύγουστο, όταν λείπει ο μισός πληθυσμός στις παραλίες, στα χωριά, αυτό, εντάξει, το δείγμα καταλαβαίνει αυτό και ότι δεν τόλμησε, θα ήταν διαστρεβλωμένο και το γι' αυτό αποτέλεσμα και δεν τόλμησε καθόλου. Να κάνει. Δεν τόλμησε, δεν θέλησε, δεν γίνεται. Σωστά, διότι κάθε εταιρεία σέβεται. Πότε υπολογίζετε ότι θα υπάρχει μια εικόνα? Έχω την γνώμη και την ενημέρωση. Τώρα δεν μπορείτε, ως κόμματα πρέπει να έχετε παραγγείλει και εσείς δημοσιογράφοι. Λέω ότι έχω τη γνώμη και την ενημέρωση ότι πάρα πολλοί έχουν παραγγείλει έρευνες από χθες, που και αυτές, αν θέλετε, η τελευταία εβδομάδα θα έχουν μικρότερο βαθμό αξιοπιστίας από ό,τι οι έρευνες του Σεπτέμβρη. Αλλά από ό,τι γνωρίζω. Είναι κάπως παράξενες όμως αυτές οι εκλογές. Είναι παράξενες και για άλλους λόγους. Κοιτάξτε, αν είτε έξω από το Αύγουστος, Σεπτέμβρη, το οποίο ισχύει κάθε. Των πραγμάτων, ναι. Κάθε χρόνο, όποτε και να γινόταν έρευνες, και το 10 και το 5, ειδικά αυτή την περίοδο που το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό, έχουμε δημιουργία νέων κομμάτων, είναι κατανοητό ότι ακόμα πιο δύσκολο θα είναι η επιστημονική προσέγγιση, ναι, το που, το τι θέλει. Εγώ θα έλεγα για κάτι άλλο πάντως, να το μοιραστώ μαζί σας, ότι είναι και παράξενες, διότι είναι η πρώτη φορά, πρώτη φορά κυριολεκτικά, που τα κόμματα δεν δίνουν υποσχέσεις. Ευτυχώς δηλαδή. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτή την υπόσχεση που δίνουν, αν έχουμε παρατηρήσει, είναι το πώς θα κάνουν λιγότερο κακό με βάση τα μνημόνια και όλα αυτά. Δηλαδή κάπως να απαλύνουν τον πόνο του αλουνού, τα προβλήματα κάπως να. Δεν δίνουν υποσχέσεις. Χρειαζόμαστε να προσεγγίσουμε πια με την μεγαλύτερη εμπειρία την οποία έχουμε, με έναν πιο ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό τρόπο, να δούμε τα αυτονόητα τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Ναι. Τώρα εσείς, το βασικό σύνθημα που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε αυτές τις εκλογές είναι σε συνδυασμό με την προηγούμενη παρατήρηση που κάναμε, ότι δεν υπάρχουν πολλές υποσχέσεις πια. Ποιο θα είναι το βασικό σας σύνθημα? Τι θα λέτε, τι θα πείτε στον κόσμο? Δεν μπορώ να σας πω ποιο θα είναι το βασικό σύνθημα, εντάξει, με την έννοια της πρότασης που θα βγάλει το επικοινωνιακό τμήμα και η Επιτροπή, όχι, η οποία θα συζητήσει. Το πνεύμα όμως είναι το εξής, ότι αν μπορέσουμε να δούμε την ιστορία των 7 μηνών, δηλαδή παραδείγματος χάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε, τον πήρε το 36,5% στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 με τη βασική, αν θέλετε, πολιτική άποψη, η οποία ήταν στην πρόταση αναζήτησης συμφωνίας, καλύτερης συμφωνίας εντός της Ευρωζώνης, και το εντός της Ευρωζώνης, αν θέλετε, με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι, έκλεισε ένας κύκλος, έκλεισε η διαπραγμάτευση, ήρθε αυτή η συμφωνία που ήρθε με τα αρνητικά της και τα θετικά της, και κλείνοντας αυτό τον κύκλο. Και ένα δεύτερο, το ότι σε αυτούς τους 7 μήνες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ άφησαν ένα κυβερνητικό έργο το οποίο έχει αυτά τα 10-12 νομοσχέδια, τα οποία ήταν τμήμα έξω από τη συμφωνία και τμήματα, μικρά τμήματα του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Με αυτό ως, αν θέλετε, απολογισμό, θα πρέπει η πρόταση, ο προεκλογικός λόγος από εδώ πέρα, είναι ότι με αυτή τη συμφωνία, με αυτό το οποίο αφήσαμε ως έργο, με τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν να φτιαχτούν τα οποιαδήποτε αντίρροπα μέτρα για να ανακουφιστεί, αν θέλετε, τα αρνητικά της συμφωνίας, όπως είναι το χτύπημα της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής. Εδώ πέρα είχατε προηγουμένως τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Αλεξιάδη, που ανέλησε κάποιες ιδέες. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, και σας μιλάω και από την εμπειρία μου 7 μήνες στο Υπουργείο Εσωτερικών, μια αντιμετώπιση των πολιτών οι οποίοι θέλανε μέσα ή είχαν μάθει μέσα από ρουσφετολογικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις των βουλευτή, των γνωστό, των γενικό γραμματέα, να λύσουν κάποια προβλήματα. Άρα η πρότασή μας να είναι ότι οι πολίτες να δικαιούνται από το κράτος σε θέματα δημοκρατίας, σε θέματα αντιμετώπισης, αυτά τα οποία νόμιμα δικαιούνται, και να μην υπάρχουν άλλοι δίωδοι. Με αυτή, αν θέλετε, την πρόταση θα μπορεί να βγει και ο πολιτικός λόγος, ο προγραμματικός λόγος και η πρόταση. Τελειώνοντας με μια πρόταση. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει, και γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή.
Και από τη στιγμή που γνωρίζει, το ερώτημα, αν θέλετε, των εκλογών είναι όλη αυτή η πρόταση. Όλη αυτή η διαχείριση της συμφωνίας, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πολιτικής στην οποία 20-30 χρόνια. Και αυτό το οποίο θα ντύσει για να προχωρήσουμε με ποιους εγγυόμαστε ότι πρέπει να είναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΑΝΕΛ, με μια κυβέρνηση η οποία έχει το έργο της ή με ό,τι παλιό μέχρι το 2015 και για 40 χρόνια υπήρχε. Κύριε Καλατζή. Δεν μου προξενεί κατά